Βρισκόμαστε στο ένα το δημοτικό, μετά από καταγγελίες ήρθαμε εδώ. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας στην κοινότητα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Τώρα... Να είμαστε εδώ και στο τέταρτο. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Έχει κάποιους διαδρόμους εδώ. Μετά από καταγγελίες κατοίκων της Παναγίτσας ήρθαμε και εδώ. Όπως βλέπετε ο δρόμος σε ένα σημείο εδώ είναι δύσκολο. Για πες μου, πέσαν κάποιοι, έμαθα, δύο έμαθα εγώ ότι πέσανε. Δύο άτομα, ναι. Είτε το χωριό μας, δύο γυναίκες, ναι. Πέσανε μέσα στο χωριό. Πέσανε, ναι. Πότε πέσανε? Εχθές. Ναι. Γιατί πέσανε? Από τον πάγο. Όχι, παγωμένο. 20 πόντους, 30 πόντους πάγους. Όλο το χωριό. Καθαρίσανε εδώ πέρα καθόλου? Όχι, μόνο έξω μέχρι την εκκλησία. Την εκκλησία και κάτω τίποτα. Από ό,τι μου ήρθε με τον Παρθενόπουλο. Μόνο ο Παρθενόπουλος με το τρακτέρ καθάρισε εδώ το κεντρικό δρόμο μόνο, μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Mm. Και εδώ βλέπω προς τα πάνω, έχουμε πρόβλημα βλέπω, έτσι, και εδώ. Παντού, όλο το χωριό. Μάλιστα. Και επειδή δεχθήκαμε κάποια τηλεφωνήματα εδώ, είμαστε στο σχολείο της Παναγίτσας εδώ. Αυτός ο διάδρομος υπάρχει εδώ. Έτσι από εκεί και πέρα εμείς είχαμε την υποχρέωση να εμφανιστούμε εδώ. Έχει ένα διάδρομο εδώ. Αυτά. Είμαστε εδώ στη Ζέρβη. Για πέστε μας εδώ πέρα τι έγινε με το καθαρισμό του χιονιού. Τι, πέρασαν την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα πέρασαν και μετά τις τρεις μέρες δεν πέρασε καθόλου. Μάλιστα. Μέσα στο χωριό δεν πέρασε τίποτα. Μόνο με προσωπική εργασία του Προέδρου, ναι, του Τοπικού Συμβουλίου, έβαλε το δικό του μηχάνημα, καθάρισε μέσα όσο μπορούσε το παιδί, δεν πέρασαν, δεν έριξαν αλάτι καθόλου. Μας, το σχολείο, έχουμε σχολείο εδώ? Έχουμε και προφανέστατα δεν έχουν πάει εκεί. Μόνο ο πάροδρος του χωριού, ο Πρόεδρος πήγε, με το δικό του τρακτέρ πήγε έκανε. Μας. Δεν έχει περάσει τώρα τόσες μέρες. Μάλιστα. Να είναι καλά. Και να είναι καλά ο άνθρωπος γιατί βάζει το δικό του μηχάνημα, προσωπική εργασία. Ναι. Σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι... Μπράβο το. Εδώ σε ένα δρόμο στη Ζέρβη βλέπουμε τι επικρατεί. Έτσι. Αυτά δεν θα υπήρχαν άμα είχε πέσει αλάτι. Κατά τη γνώμη μου. Ήρθαμε και εδώ στο σχολείο της Ζέρβης να δούμε τι γίνεται. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση. Έτσι. Και τώρα βρισκόμαστε στο νέο Άγιο Αθανάσιο, εδώ σε ένα κεντρικό δρόμο. Βλέπουμε εδώ παγωμένα χιόνια έχουμε. Έχει πάγους. Άμα δεν έχεις 4x4 δεν μπορείς να κουνηθείς εδώ στο νέο Άγιο Αθανάσιο. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ.